βελτιώνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων όσον αφορά το θέμα του επιτοκίου, από 5 πηγαίνει στο 30%. Βελτιώνεται όσον αφορά το θέμα της ελάχιστης δόσης, από 30 ευρώ πηγαίνει στα 20. Και βελτιώνεται όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα που μπορούν πλέον να ρυθμίσουν αν έχουν χρέη έως 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι όσον αφορά το επιτόκιο που έδειξε 30%, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο πολίτης. Mm-hmm. Γιατί είναι ευνοϊκότερο για αυτόν. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει, πιστεύω, πολίτης ο οποίος να πει ότι θέλω να παραμείνω στο επιτόκιο του 5%. Όλοι θα πάρουν το 30% χωρίς αίτηση πλέον, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάτι. Ακριβώς. Το 5 γίνεται 3%. Γι' αυτό γράφουμε αυτόματα δίπλα. Από 30 σε 20 ευρώ γράφουμε δίπλα ότι πρέπει να γίνει μια αίτηση. Ναι, αίτηση. Και να γίνει αίτηση, Σοφία μου, να εξηγήσουμε για ποιο λόγο. Γιατί από τη στιγμή που η ελάχιστη δόση πλέον γίνεται 20 ευρώ, μπορεί ένας πολίτης να θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ίσως να μην έχει τα χρήματα για τα 30 ευρώ και να ζορίζεται, οπότε τα 20 ευρώ θα είναι πιο ελαφριά δόση για αυτόν. Αλλά και δεύτερον, γιατί με τα 20 ευρώ μεγαλώνει ο αριθμός των δόσεων. Mm-hmm. Και όταν μεγαλώσει ο αριθμός των δόσεων, έχει τη δυνατότητα πλέον ο οφειλέτης να μειώσει αυτόν τον αριθμό με δικιά του πρωτοβουλία, και μειώνοντας τον αριθμό έχουμε κούρεμα των προσαυξήσεων. Άρα λοιπόν έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει: αν θες όντως να πέσει τα 30 στα 20, πρέπει να υποβάλεις αίτηση. Γι' αυτό γράφουμε δίπλα την ένδειξη αίτηση. Επίσης, τα νομικά πρόσωπα με οφειλές έως 1 εκατομμύριο ευρώ μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και πλέον ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις. Και το πολύ πολύ σημαντικό είναι η ένταξη πλέον σε αυτή τη ρύθμιση μας φέρνει αναστολή τραπεζικών κατασχέσεων. Πολύ σημαντικό. Να εξηγήσουμε πώς γίνεται και τι γίνεται, γιατί ακούγονται διάφορα, μπερδεύεται ο κόσμος, ενώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Με μία εφαρμογή η οποία θα τρέξει εντός των ημερών, δεν έχει τρέξει ακόμη, mm-hmm. θα μπορεί να μπαίνει ο πολίτης μέσα με τους κωδικούς του τάξης να εκτυπώνει μία βεβαίωση. Αυτή λοιπόν η βεβαίωση είναι βεβαίωση αποδέσμευσης. Με αυτό το χαρτί που θα εκτυπώσει μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να πάει σε αυτόν που είναι δεσμευμένα τα δικαιώματά του, είτε αυτή είναι τράπεζα, είτε είναι ισχύρα τρίτων, να την καταθέσει, και από τη στιγμή αυτή και μετά πλέον απελευθερώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός ή η κατάσχεση ισχύρα τρίτων και είναι κύριος του δικαιώματος ο πολίτης. Αυτή η διαδικασία θα τρέχει αυτόματα, θα τσεκάρεται εάν ο πολίτης συνεχίζει να είναι ενήμερος στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Άρα πρέπει να είμαστε συνεπείς ως προς την πληρωμή της δόσης. Ακριβώς. Γιατί αν χάσουμε τη ρύθμιση των 120 δόσεων, αυτόματα χάνουμε πλέον και αυτό το δικαίωμα, γιατί θα πάει μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή, ούτως ώστε να ξαναμπλοκάρουν αυτές τις διαδικασίες.